government. My congratulations. It is specialization for various areas. I know you were deputy from Corfu. That's why I mentioned Rhodes. Anyway, frankly speaking, on NATO summit, I met many representatives of Greek. And I do not want to be impolite. I fully understand that there is the right of the Greek people. Είχα την τιμή σήμερα να γίνω δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, τον κύριο Ζέμαν, να ακούσω τις απόψεις του για την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την τιμή της ενέργειας, για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης να τον ενημερώσω και για τα ειδικά προβλήματα της δικής μας περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, και την τουρκική προκλητικότητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές απόψεις που συνιστούν ένα αναθεωρητικό αφήγημα σε ένα βαθμό παρόμοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα που εκπορεύεται από τη ρωσική πλευρά. Από εκεί και πέρα, προηγουμένως, είχα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Γερουσίας και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Επίσης, είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την παρούσα κρίση και να τους εξηγήσω την ελληνική άποψη για τα πράγματα και να τους ενημερώσω για το τι αντιμετωπίζουμε εμείς οι Έλληνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αμέσως μετά θα συμμετάσχω στο άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στο Γκίμνιχ. Εκεί η ατζέντα θα έχει να κάνει αφενός με τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα υπάρξει γεύμα αύριο με την παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών της Μολδαβίας. Αλλά εκτός από αυτό θα συζητήσουμε και ζητήματα που αφορούν την Αφρική, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς πηγαίνουμε προς το χειμώνα.